Out of Lines by topsport.gr, παρέα και πάλι με τον Γιάννη Τοπαλίδη. Καλησπέρα, Γιάννη. Γεια σας, Χριστό. Νομίζω μετά από 4 εκπομπές όπου σχολιάσαμε ποδόσφαιρο, πήραμε συνεντεύξεις για ποδόσφαιρο, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε άθλημα και νομίζω κάναμε την καλύτερη επιλογή. Ποια έχουμε μαζί μας σήμερα? Έχουμε μαζί μας την Αναστασία την Καραγιαννίδου. Αναστασία, καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα. Καλώς όρισες στην εκπομπή μας και θα μιλήσουμε για handball. Πανέμορφα. Αναστασία, καλώς ήρθες λοιπόν. Καλώς και η πρώτη ερώτηση είναι: πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με το άθλημα του handball και σε ποια ηλικία θυμάσαι τον εαυτό σου στο παρκέ? Σε αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο ο προπονητής μου, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, γιατί ήταν ο δάσκαλός μας και γυμναστής μας στο δημοτικό σχολείο που πηγαίναμε. Οπότε έφτιαξε μια ομάδα και από πολύ μικρή ηλικία, από 10-11 ετών, ξεκίνησα να παίζω handball κανονικά, σε αγώνες, στο παρκέ. Έζησα δηλαδή όλη τη διαδικασία πάρα πολύ μικρή. Δεν ασχολήθηκες δηλαδή με άλλο άθλημα, κατευθείαν μπήκες στο handball ή έπαιζες και κάτι ακόμα? Είχα δοκιμάσει διάφορα αθλήματα, είναι η αλήθεια, περιστασιακά, και το μπάσκετ μου άρεσε. Ωστόσο έμεινα εκεί και λόγω παρέας, αλλά και λόγω του ίδιου του αθλήματος που με διάλεξε. Κάπως έτσι ενσωματώθηκες και στον Εθνικό Κοζάνης. Τι σημαίνει για εσένα αυτή η ομάδα καταρχήν και πόσα χρόνια είσαι σε αυτό το σύλλογο? Είμαι πάρα πολλά χρόνια στο σύλλογο. Είχα σταματήσει κάποιο διάστημα ως φοιτήτρια γιατί ήταν λίγο δύσκολο το να πηγαίνω έρχομαι. Ωστόσο το επέλεξα να μείνω σε αυτή την ομάδα. Δηλαδή και άλλες προτάσεις που είχα τις απέρριψα. Είπα ότι θα μείνω στο σύλλογο. Επομένως για μένα είναι οικογένεια. Θεωρώ ότι είναι το σπίτι μου. Αλλιώς νομίζω θα είχα σταματήσει σε πολύ μικρότερη ηλικία. Είναι λίγο δύσκολος ο αθλητισμός στις μέρες μας. Οπότε με κράτησε αυτό, ότι τα πρόσωπα, ο εθνικός σαν ομάδα, ο σύλλογος, που είμαι στην πόλη μου. Επομένως είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα. Είναι ωραίο και ρομαντικό νομίζω ότι αυτό που λέει. Και είχαμε ετοιμάσει ερώτηση, η αλήθεια είναι, για το αν είχες πρόταση από άλλες ομάδες και για ποιον λόγο επέλεξες να μείνεις στην Κοζάνη. Μας την απάντησες, η αλήθεια είναι. Ναι, δες, όταν, δείτε μάλλον, όταν σου κάνουν πρόταση αλλάζει λίγο το επίπεδο, αλλάζει λίγο η διαδικασία. Ξαφνικά από ερασιτέχνης, αθλητής, γίνεσαι πιο επαγγελματίας, χωρίς να γίνεσαι απόλυτα επαγγελματίας στην Ελλάδα, στο handball. Και γενικά έχουν και άλλες απαιτήσεις από σένα. Ξαφνικά δεν είσαι με τους δικούς σου ανθρώπους, αντιμετωπίζεσαι πολύ διαφορετικά, πρέπει να ξαναποδείξεις την αξία σου από την αρχή. Και σε μια φάση που εγώ είχα ξεκινήσει ως φοιτήτρια και ήθελα να δώσω βάση στο διάβασμα, είπα ότι δεν είναι καλό το timing για να κάνω αυτό το βήμα. Επομένως, επέλεξα να γυρίσω εδώ. Άφησε το επαγγελματικό ναι. Δηλαδή κομμάτι. Και γι' αυτό και δεν δέχτηκες και τις προτάσεις που είχες. Και γι' αυτό, αλλά και επειδή για μένα το handball είναι η αγάπη στον αθλητισμό, δεν έχει να κάνει καθόλου με τα χρήματα. Επομένως, θεωρώ ότι αν έμπαινε κάτι τέτοιο μπροστά, θα άλλαζε λίγο ο τρόπος σκέψης μου και το πώς το βλέπω και ίσως να υπήρχε λίγο κορεσμός. Επομένως, διάλεξα να παραμείνει ως έχει. Είσαι ακόμα στην ομάδα, παίχτρια και προπονήτρια σε ακαδημίες. Ναι, ναι. Πώς το συνδυάζεις αυτό? Θα σου πω, έχει τα θετικά του αρχικά, γιατί και τα μικρά μου τα κοριτσάκια με βλέπουν και είναι ένα πολύ καλό ερέθισμα για αυτές. Έρχονται στο γήπεδο, τους αρέσει. Από την άλλη είναι λίγο δύσκολο γιατί ναι μεν έχω την ψυχολογία του αθλητή όταν τις βλέπω να παίζουν, αλλά έχω και το ρόλο του προπονητή που πρέπει να πω ότι εδώ κάνεις λάθος, εδώ πρέπει να κάνεις αυτό. Επομένως είμαι λίγο σε μια περίεργη φάση, είμαι ακριβώς στη μέση. Ωστόσο μέχρι στιγμής μου πάει καλά και στα δύο, δηλαδή δεν έχω κανένα παράπονο. Και ειδικά το κομμάτι με τις ακαδημίες με γεμίζει πάρα πολύ. Νομίζω θες να τη ρωτήσεις τώρα τι θα επέλεγε από τα δύο. Αν σου λέγαμε σε αυτήν την ηλικία που είσαι, όχι όταν θα μεγαλώσεις, σε αυτήν την ηλικία που είσαι, αύριο τι θα διάλεγες? Πρέπει να επιλέξεις ένα από τα δύο. Να παίξεις, θες να παίζεις ή θέλεις να κάνεις προπόνηση στις ακαδημίες? Κοίταξε, επειδή σας απάντησα και πριν, αν ήθελα να το δω επαγγελματικά θα είχα κάνει διαφορετικές επιλογές. Αυτή τη στιγμή παίζω και για την ομάδα και για εμένα επειδή μου αρέσει, αλλά είμαι σε αυτή την ηλικία που θα διάλεγα καθαρά την προπονητική. Δεν έχω να πάρω πάρα πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή από το κομμάτι του παιχνιδιού, της αθλήτριας τέλος πάντων. Ενώ από το προπονητικό έχω να μάθω πάρα πολλά ακόμα. Το έφαγε με το κουτάλι νομίζω το, το αγωνιστικό κομμάτι και σου δίνει πάσα πάλι νομίζω για την επόμενη ερώτηση. Εκτός από το handball, με τι άλλο ασχολείσαι στην καθημερινότητά σου? Κοίταξε, για χόμπι δεν προλαβαίνω, είναι η αλήθεια. κάνω λίγο γιόγκα όσον αφορά τη γυμναστική, αλλά γενικά εργάζομαι, δουλεύω σε ένα γραφείο, σε μια σύμβουλο επιχειρήσεων και την υπόλοιπη μέρα ασχολούμαι με το handball, είτε τις δικές μου προπονήσεις, είτε των ακαδημιών και παράλληλα κάνω και ένα μεταπτυχιακό πάνω στο ψηφιακό marketing.
Για φέτος δηλαδή είμαι καλυμμένη, δεν προλαβαίνω. Κάνεις αρκετά. Άλλο. Σε ευχαριστούμε που βρήκες χρόνο καταρχήν να έρθεις εδώ πέρα μετά από όλα αυτά που λες. Να γυρίσω λίγο πίσω σε αυτό που είπες για την προπονητική. Υπάρχει κάποια πιθανότητα να ασχοληθείς και λίγο έστω και ερασιτεχνικά με την προπονητική, ίσως και επαγγελματικά στο μέλλον? Είναι κάτι το οποίο σε ενδιαφέρει ή το κάνεις απλά για να το κάνεις όπως είπες προηγουμένως? Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Αν μου δινόταν η ευκαιρία να πω ότι υπάρχει κάποια σχολή προπονητικής, έτσι, ότι έχω και μια συγκεκριμένη πιστοποίηση που να δηλώνει ότι έχω διαβάσει και έχω φτάσει και έχω εξελιχθεί, ίσως να το έκανα. Τώρα σε αυτή τη φάση μου αρέσει που ασχολούμαι με τα παιδάκια. Δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο θα ήθελα να ασχοληθώ με άλλη κατηγορία. Είναι και όλα σε αυτή η ηλικία που ναι μεν θέλεις τις νίκες, αλλά το συναίσθημα ότι τους μεταδίδεις κάτι, τους μαθαίνεις κάτι, είναι πολύ μεγαλύτερο από το να διεκδικήσω μια μεγάλη ομάδα και να φτάσουμε σε νίκες τέλος πάντων και διακρίσεις. Πάμε πάλι στον Εθνικό Κοζάνης. Είχατε ανέβει στην Α1 κατηγορία πριν από 1,5-2 χρόνια, στο περίπου, χρονολογικά. Πώς ένιωσες για αυτή την επιτυχία της ομάδας, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για ένα σύλλογο από την Κοζάνη σε μια επαρχιακή πόλη να ανεβαίνει στην υψηλότερη κατηγορία της Ελλάδος? Ποια τα συναισθήματα που ένιωσες τότε και πώς ήταν η εμπειρία σου στην Α1 κατηγορία? Αρχικά ο Εθνικός είχε ξανανέβει Α1, ήταν για πολλά χρόνια στην Α1 και μου είχε δοθεί ευκαιρία να ξαναπαίξω. Βέβαια ήμουν πολύ μικρή. Ωστόσο, φτάσαμε πριν από 1,5-2 χρόνια στο σημείο που λέγαμε ότι δεν μπορούμε άλλο να είμαστε στην Α2. Το επίπεδο ήταν αρκετά χαμηλό. Επομένως, με το που ξεκίνησε η Α1 ήταν ένα καινούριο ταξίδι. Ήταν πολλές αναμνήσεις μαζί. Είχα την ευκαιρία να το ζήσω και ως μεγαλύτερη. Και πιο μακρινά ταξίδια, νομίζω. Ναι, έτσι. Ναι. Συνδυάσαμε λίγο εκδρομές και αθλητισμό μαζί, γιατί πήγαμε μέχρι την Αθήνα, πήγαμε μέχρι τη Δράμα. Τέλος πάντων, είχαμε κάποιες μετακινήσεις. Ωστόσο, όταν μια ομάδα βασίζεται μόνο σε δικούς τους πόρους, είτε είναι οικονομική, είτε είναι και οι αθλητρες ίδιες, οι οποίες είναι κοριτσάκια που πηγαίνουν ακόμα σχολείο, είναι πολύ δύσκολο να αγωνιστεί σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, κάθε αγώνας μετά από ένα σημείο μας έφερνε και σε μια σύγκρουση. Ότι πάλι χάσαμε, μπορούσαμε να παίξουμε καλύτερα, μας λείπουν αθλήτριες, λείπει το ένα, λείπει το άλλο. Θέλει διάρκεια. Θέλει διάρκεια, θέλει πολύ υπομονή. Να μπορούν να συμμετέχουν όλες οι αθλήτριες το ίδιο. Τα κορίτσια που είναι τρίτη ηλικίου δεν μπορούν να έρθουν σε τέτοια ταξίδια. Σίγουρα, έχουν άλλες υποχρεώσεις και είναι πολύ λογικό. Επομένως, δίκαια εν τέλει, ξαναπέσαμε στην Α2 κατηγορία. Η συμμετοχή σου στην Α1 είναι μία από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας σου? Έχεις κάποιο άλλο πικ να μας πεις? Κοίτα, σίγουρα. Ξεχωρίζω και κάποιες στιγμές από τη συμμετοχή μου στην Εθνική. Που κάναμε κάποιους αγώνες Μεσογειάδα και τα λοιπά, στην Πολωνία, στην Κροατία. Δηλαδή, έζησα με την Εθνική τέτοια ταξίδια. Πιο ωραίες εμπειρίες αυτές. Σίγουρα, ναι. Αλλά τώρα αυτό με την Α1 ήταν αυτό που σας λέω, ότι ήμουν μεγαλύτερη και μπορούσα να αντιληφθώ τα πάντα. Όταν είσαι στο πικ, στο αγωνιστικό σου πικ, έτσι, που είναι 17-18 χρονών, έχεις άλλα συναισθήματα. Ενώ τώρα που είμαι πιο όρημη και μπορώ να αντιληφθώ άλλα πράγματα και τα βλέπω και από τη σκοπιά του προπονητή, το έζησα τελείως διαφορετικά. Σωστό αυτό. Ναι. Αλλιώς θα το ζήσεις όταν είσαι μικρότερος, αλλιώς όταν έχεις μεγαλώσει και έχεις εμπειρίες. Εγώ θα ρωτήσω και το αντίθετο τώρα, από τη διευθυντή του νομίσματος. Μία πολύ κακή στιγμή πάνω στον αθλητισμό? Δεν έχω κακές στιγμές στον αθλητισμό. Δηλαδή, ακόμα και τις φορές που χάναμε, παίρνω πάρα πολύ ζωή από αυτό που κάνω. Πραγματικά γι' αυτό δεν σταματάω. Γιατί όλοι μου λένε εντάξει, τι κερδίζεις, γιατί το κάνεις μεγάλο, σε φτάνει, ξέρω εγώ. Αλλά πραγματικά παίρνω πάρα πολύ ζωή και μου αρέσει να βρίσκομαι στο γήπεδο. Μου αρέσει η μυρωδιά του γήπεδου, δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω. Το ότι είμαι αθλήτρια δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε δεν έχω καμία αρνητική στιγμή, δεν έχω κάτι να πω. Αναστασία, το handball στην Ελλάδα είναι λίγο ημιεπαγγελματικό, θα το έλεγα εγώ. Έχει ανέβει λίγο τα τελευταία χρόνια. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από εμάς. Αλλά σε σχέση με άλλες χώρες, της Ευρώπης κυρίως, είμαστε λίγο πιο χαμηλά. Υπάρχει τρόπος, πιστεύεις, που μπορεί να ανεβάσει το handball στην Ελλάδα, να το φτάσει πιο ψηλά? Τουλάχιστον για την περιοχή μας θα μιλήσω, έτσι. Γιατί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Το γυναικείο, το handball γενικά είναι υποβαθμισμένο σε σχέση με το αντρικό. Ωστόσο, εδώ στην περιοχή μας είναι πάρα πολύ δύσκολο και για οικονομικούς λόγους, αλλά και επειδή τα άλλα αθλήματα είναι πιο θεαματικά, τα επιλέγει περισσότερο κόσμο. Τέλος πάντων, υπάρχει η νοοτροπία του δεν θα στείλω το παιδί μου handball. Γιατί πιστεύεις όμως ότι συμβαίνει αυτό? Πέρα από το ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν τους κανονισμούς, δηλαδή, άμα έρθει στο γήπεδο, θα σου πει τι γίνεται τώρα, τι σφύριξε. Υπάρχει λίγο αυτό. Έχει να κάνει και με το ότι πιστεύει ο κόσμος ότι είναι βίαιο, ειδικά για τα κορίτσια.
Κάτι το οποίο θα διαψεύσω. Τα κοριτσάκια μου που παίζουν και παίζουμε και αγώνες με αγόρια. Κάθε Πέμπτη κάνουμε έτσι ένα φιλικό μεταξύ μας η ομάδα της Κοζάνης. Κανένα παιδί δεν έχει διαμαρτυρηθεί ποτέ, δεν έχει χτυπήσει ποτέ. Δεν έχω αθλήτρια ευτυχώς που να έχει κάποιο σοβαρό τραυματισμό και εγώ στην καριέρα μου δεν έχω τραυματιστεί ποτέ. Επομένως έχει να κάνει πάρα πολύ και με την ομάδα, με το τι πρεσβεύει. Δηλαδή, αν εγώ κάνω τα παιδιά μου επιθετικά σε οποιοδήποτε άθλημα, έτσι. Σωστά. Υπάρχει μια προκατάληψη δηλαδή. Ναι, υπάρχει μια προκατάληψη στο άθλημά μας, ναι. Λοιπόν, τι θέλεις να πεις? Εγώ θέλω για τα ματσάκια που παίζετε, είτε σαν παίχτρια είτε σαν προπονήτρια που είσαι, ο κόσμος της Κοζάνης σας στηρίζει, έρχεται να σας δει? Δεν στηρίζει ιδιαίτερα γενικά ο κόσμος της Κοζάνης. Σημαντικό αυτό που ρώτησε ο Γιάννης. Δεν ξέρω αν έχετε πάει τώρα τελευταία στο γήπεδο. Ο κόσμος δεν παρακολουθεί αγώνες. Mm-hmm. Είτε φταίει ο COVID, είτε γενικότερα δεν πάει στο γήπεδο. Εμείς ευτυχώς έχουμε κόσμο που μας στηρίζει. Οι γονείς δηλαδή είναι πάρα πολύ κοντά στο άθλημα. Και οι φίλοι των παιδιών, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα κορίτσια τώρα που είναι 16-17 χρονών που απαρτίζουν την ομάδα. Είναι αυτή η ηλικία που έχουν πάρα πολλούς φίλους και έρχονται και στηρίζουν. Και πάλι όμως με τους φίλους και τους γονείς μπορεί να. Όχι, όχι. Δεν γίνεται. Απλώς εντάξει, από εκεί που παίζαμε με ένα γήπεδο με κλειστές πόρτες λόγω κορονοϊού και λέγαμε πάλι καλά, μας επιτρέπουν να παίξουμε αγώνες. Έστω και τώρα λέμε ότι είμαστε καλά. Πάντα θες παραπάνω κόσμο, έτσι. Αυτό σίγουρα είναι δεδομένο. Ο Γιάννης ερώτησε για τον κόσμο και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Κόσμο μάζευε όμως πάρα πολύ η Εθνική Ελλάδος εδώ. Έγιναν αρκετά παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος στο handball, στο γυμναστήριο της Λευκόβρησης, σαν πραγματικό στολίδι κατά τη γνώμη μου. Έχω πάει πολλές φορές για να καλύψουμε εκεί αγώνες. Αυτό μπορεί να δώσει κάτι διαφορετικό σε μια επαρχιακή πόλη όπως είναι η Κοζάνη. Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται θα σταματήσει. Δεν ξέρω αν είστε ενήμεροι. Έχει φύγει και το Taraflex, το ειδικό παρκέ στην ουσία που χρησιμοποιούσε το γήπεδο. Ναι. Δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλοί αγώνες, είναι η αλήθεια πλέον της Εθνικής, ειδικά το χειμώνα, λόγω θέρμανσης. Για μένα ήταν το καλύτερο πράγμα που μπορούσε να φιλοξενήσει αυτή τη στιγμή η πόλη μας. Ακόμα και ο κόσμος που δεν παρακολουθούσε handball, που ήταν άσχετος, ήταν εκεί στο γήπεδο. Είδαμε γεμάτο το γήπεδο και λέγαμε όλοι αυτοί. Ακριβώς, που είναι στους υπόλοιπους αγώνες. Ακριβώς. Ειδικά σε αργίες, δεν ξέρω αν ήσασταν σε ένα μάτς με την Τουρκία που παίξαμε, το αντρικό μας, 28η, που δεν το λέω για να προκαλέσω εντυπώσεις και αντίπαλοι κτλ. Καμία σχέση. Ήταν ένα κατάμεστο γήπεδο με πάρα πολύ καλή άβρα και όλοι πήγαν να δουν αθλητισμό, τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, κανείς δεν δημιούργησε εντάσεις. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο. Ισχύει αυτό που λες. Ναι. Και αυτό είναι το θέμα, ότι ο κόσμος γέμισε το γήπεδο, έδειξε ότι διψάει. Αλλά διψάει, θεωρώ, Αναστασία, για λίγο πιο υψηλές κατηγορίες. Κακά τα ψέματα. Ωραίος είναι ο αριστεχνικός αθλητισμός, αλλά θες κάτι πιο επαγγελματικό. Θες μεγαλύτερες ομάδες να έρθουν στην περιοχή σου. Και όλο αυτό που είχε γίνει τότε, θεωρώ ότι έδωσε το κάτι παραπάνω εδώ στην Κοζάνη. Παρ' όλα αυτά τη λεπτομέρεια που μας είπες τώρα ότι δεν θα ξαναρθεί, δεν την ξέραμε, δεν την γνωρίζαμε. Ναι. Προς το παρόν τουλάχιστον αυτό που έχει αποφασίσει και η Ομοσπονδία είναι ότι δεν θα έρθουν, δεν θα φιλοξενηθούν άλλοι αγώνες. Γι' αυτό και όλες βγάλαν το Taraflex. Με αφορμή αυτό που λες τώρα εσύ, ας πούμε, θεωρώ ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη στήριξη από την πολιτεία για το συγκεκριμένο άθλημα. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα που συζητήσαμε και πριν, γιατί να παίξω handball και όχι ποδόσφαιρο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι γενικά τα αθλήματα έχουν υποστεί κορισμό και δεν υπάρχει ιδιαίτερη στήριξη. Πόσο μάλλον το handball που όπως είπαμε και πριν δεν είναι τα δημοφιλή αθλήματα. Θεωρείς υποτιμάται την πολιτεία? Σίγουρα υποτιμάται. Υπάρχει μια προτίμηση στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Κακά τα ψέματα. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς στο σπορ. Είναι ο βασιλιάς στο σπορ σίγουρα. Ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά μπαίνει ένας αστερίσκος εκεί. Ναι, και θα μπορούσε να υπάρχει διαμοιρασμός γενικότερα σε όλα τα αθλήματα. Ακόμα και στις ώρες των προπονήσεων, στα γήπεδα, στους οικονομικούς πόρους, τα πάντα. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο Εθνικός είναι από τις ομάδες που φέρνει νίκες. Και σε όλα τα μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα είμαστε πάντα στην τριάδα. Δεν το κάνουν αυτό όλοι οι σύλλογοι. Έτσι, δηλαδή πρέπει να, λέμε, να φέρουμε διακρίσεις. Ωραία, φέρουμε διακρίσεις. Ανεβήκαμε και Α1. Πάλι όμως δεν είχαμε την αντιμετώπιση που έπρεπε να έχουμε. Όχι, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, ακόμα και στα γήπεδα, όπως λες, δεν γίνεται ο κατάλληλος μοιρασμός στις ομάδες μπάσκετ, handball, βόλεϊ. Είναι γνωστό, είναι η αλήθεια, ότι δεν γίνεται. Σας το είπα και πριν, το handball πρέπει να έχει συγκεκριμένες διαστάσεις στο γήπεδο του handball. Αλλιώς πρακτικά δεν χωράνε οι αθλητές να πραγματοποιήσουν την προπόνησή τους. Αυτή τη στιγμή τις περισσότερες ώρες τις έχουμε στο γήπεδο της Λευκόβρησης, που έχουμε το ελεύθερο, είναι η αλήθεια. Με αστερίσκο όμως. Στο γήπεδο του Αγίου Γεωργίου, που δεν βολεύει.
το ξέρουν όλες οι ομάδες ότι δεν είναι καλό γήπεδο για να κάνεις προπόνηση. Και κάποιες ώρες στο Ολυμπιακό, στα κύλα, τις οποίες δεν τις χρησιμοποιούμε καν λόγω απόστασης. Μας έδωσε αφορμή να συζητήσουμε λίγο για τις εγκαταστάσεις εδώ στην περιοχή μας. Υπάρχει το Δάκο Ζάνης. Ναι. Υπάρχει Λευκόβρηση, εκεί δεν ξέρω, κάνετε κάποιες προπονήσεις. Υπάρχουν και τα γήπεδα που ανέφερες. Είστε ικανοποιημένοι καταρχήν τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή? Θα σου πω κάτι. Συμφώνησα σε αυτό που είπες πριν. Η Λευκόβρηση, το γήπεδο της Λευκόβρησης είναι όντως στολίδι. Έχει ευρωπαϊκές προδιαγραφές και είναι κρίμα που δεν μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή εγώ κάνω με ηλικίες πρώτης δημοτικού μέχρι πρώτη γυμνασίου, καταλαβαίνετε, πολύ μικρά παιδάκια. Και κάνουμε σε ένα γήπεδο που έχει περισσότερο κρύο από ό,τι έχει έξω αυτή τη στιγμή. Δεν έχει θέρμανση. Αυτό είναι το χρόνιο πρόβλημα της Λευκόβρησης. Ακριβώς. Μας έχουν δώσει επομένως το ελεύθερο να βρισκόμαστε εκεί, αλλά είναι για γερά στομάχια. Δεν νομίζω ότι ένας αθλητής θα έλεγε ότι ναι, πάω τώρα στη Λευκόβρηση να κάνω ευχάριστα προπόνηση. Έχουν συνηθίσει έτσι τα παιδιά, γιατί ήταν μια διέξοδος κατά τη διάρκεια του κορονοϊού να πηγαίνουμε σε αυτό το γήπεδο για να κάνουμε προπονήσεις. Και εφόσον αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ώρες για όλες τις ομάδες στο ΔΑΚ, έχουμε κάποιες ώρες, αλλά αντιστοιχούν στη μεγάλη την ομάδα των γυναικών, τα τμήματα δυστυχώς κάνουμε εκεί. Όχι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, αν είναι αυτή η ερώτηση. Είναι μεγάλο πρόβλημα, ναι, αυτό, ναι, γιατί είναι. Η Κοζάνη δεν θυμίζει τίποτα για τις καλές καιρικές συνθήκες στο χειμώνα. Όχι, όχι, αυτό ακριβώς. Πέφτει πολύ δύσκολες συνθήκες. Μακάρι να εισακουστούν όλα αυτά και να πάρουν θέση και οι υπόλοιποι. Μακάρι, μακάρι. Πέρα από το handball, παρακολουθείς κάποιο άλλο άθλημα? Είμαι φαν του μπάσκετ πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Θα δω γενικότερα ό,τι άθλημα υπάρχει. Δηλαδή, αν έχω ελεύθερο χρόνο και μπορώ να πάω στο γήπεδο, θα πάω. Όταν είχε καλό καιρό, έβλεπα και ποδόσφαιρο. Ωστόσο, νομίζω handball μπάσκετ. Κλείνω εκεί δηλαδή. Μπάσκετ παίζει καθόλου? Παίζω, ναι. Έπαιζε στην ομάδα. Έπαιζα μικρή, έπαιζα στην ΑΕΚ γυναικών. Ναι, ναι, ναι. Τώρα νομίζω δεν υπάρχει. Είναι αλήθεια. Ναι, σχέχει. Το πρώτο μου, η πρώτη μου φανέλα, έτσι ξεκίνησε κιόλας, γιατί δεν ξέρω. Αυτό δεν μας το είπες. Ναι, η πρώτη μου φανέλα ήταν το 13 που μου το έδωσαν τυχαία. Και από τότε με ακολουθεί. Δηλαδή και στον εθνικό μου το έδωσαν τυχαία, στην εθνική αργότερα που το έδωσαν τυχαία. Οπότε το 13 είναι νούμερο, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν μας το πες για τον μπάσκετ, δεν το ξέραμε, ότι ναι, 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 ξεκίνησες. Οπότε πριν το handball έπαιζα σχεδόν ένα χρόνο, όχι κάτι φοβερό. Πριν δηλαδή σου δώσει αφορμή ο προπονητής σου, όπως είπες, που τον είχες στο δημοτικό. Πριν μου βάλει το σπόρο, έπαιζα. Δεν σε κέρδισε όμως τον μπάσκετ που δουλεύουμε? Δεν με κέρδισε ίσως και λόγω παρέας, αλλά. Το handball εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που είναι άθλημα επαφής. Δηλαδή τώρα όταν παρακολουθώ μπάσκετ, που με το παραμικρό έτσι δίνουν φάουλ, λέω τώρα πλάκα μας κάνουν. Λίγο πιο μπρουτάλ. Πώς γίνεται, ναι, ναι, λίγο άστα να τον ακουμπήσει. Θα ρωτήσω και τι ομάδα είσαι, εκτός από Εθνικό Κοζάνης. Κοίτα, πλέον δεν υποστηρίζω κάποια ομάδα. Είμαι Εθνική Ελλάδα, υποστηρίζω την Ελλάδα. Θα σου πω. Στο μπάσκετ είμαι Παναθηναϊκός, είναι η αλήθεια. Ωραία. Και τώρα θα πεις ότι το ποδόσφαιρο είναι άλλη ομάδα. Παρότι φέτος δεν πάει πολύ καλά η ομάδα, έτσι, και δεν έχω συνηθίσει με τους χαμένους. Απλώς από μικρή έλεγα με τον μπάμπο ότι είμαστε ΠΑΟΚ. Σπούδαζα και στη Θεσσαλονίκη, έχω πάει στο γήπεδο πολλές φορές. Οπότε ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Ωραία, ναι. Εντάξει. Ας μην μας ακούσουν αυτό. Λούμπεν, καλησπέρα. Ναι. Κάπου δεν έχεις να ακουστεί αυτό σε άλλη εκπομπή. Εντάξει, ωραίο αυτό που λες. Εντάξει, αγαπάς τον αθλητισμό. Δεν φανατίζεσαι, δεν είσαι παδός κάποιας ομάδας. Σου αρέσει να βλέπεις. Ακριβώς. Και άμα δω καλό αγώνα, όποιος και να είναι, δηλαδή και να χάνω, θα πορωθώ. Θα πω ότι δες πώς έπαιξε, παιδί μου. Επιβραβεύω την καλή ομάδα. Δεν έχω. Ωραίο, ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό που λέει. Σιγά-σιγά θα πάμε προς το κλείσιμο. Θέλω να μου πεις λίγο για την περίοδο του κορονοϊού, πώς το περάσατε. Ανέφερες πριν ότι ήταν μια διέξοδο για τα παιδιά. Εσύ σαν προπονήτρια και αθλήτρια, πώς το είδες στην όλη κατάσταση? Στην αρχή είναι η αλήθεια ότι δυσκολευτήκαμε λίγο, γιατί είμαστε συνηθισμένοι και σε διαφορετικούς ρυθμούς και ξαφνικά όλα σταμάτησαν. Ωστόσο, βρήκαμε άμεσα λύσεις. Κάναμε αρκετές προπονήσεις διαδικτυακά και το καλό είναι ότι ακολούθησαν και τα παιδιά. Δηλαδή, εγώ, τουλάχιστον στο δικό μου το τμήμα, τους έδωσα πρόγραμμα κανονικά, το ακολούθησαν. Κάναμε διάφορες δραστηριότητες. Τους ανέθετα να δουν κάποιους αγώνες, κάποια μάτς και στο τέλος να μου στέλνουν παρατηρήσεις κτλ. Για να δω ότι όντως ασχολήθηκαν και μπήκαν στη διαδικασία να δουν και το άθλημα μας διαφορετικά. Οπότε. Ήταν λίγο δύσκολο όμως αυτό. Ναι, ναι. Στο πρώτο lockdown όμως, ας πούμε ότι ήταν βατό, ήταν OK. Τη δεύτερη φορά ήταν πολύ χειρότερα. Απλώς είχαμε το θετικό ότι λόγω του ότι αγωνιζόμασταν στην Α1, είχε δοθεί τότε, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ένα free pass στην ουσία που εμείς μπορούσαμε να συνεχίσουμε να προπονούμαστε, αλλά μόνο οι γυναίκες. Ναι, ναι, ναι. Τα τμήματα δεν μπορούσαν. Και επειδή η Λευκόβρηση είναι πάρα πολύ μεγάλο γήπεδο και δεν έχει
τόσο μεγάλο πρόβλημα μετάδοσης του ιού. Ήταν και ανοιχτά παράθυρα, πόρτες, τα πάντα. Τηρήθηκαν δηλαδή κάποια πρωτόκολλα. Επομένως, η μόνη διέξοδος ήταν αυτό, ότι μπορούσαμε και πηγαίναμε προπονήσεις. Ήταν κάπως καλύτερο. Ναι, εντάξει, οι αθλητές είναι μαθημένοι. Είναι πειθαρχημένοι και πιστεύω ότι είμαστε μαθημένοι. Ήταν μια δύσκολη όμως περίοδος. Ναι, για έναν αθλητή, σίγουρα. Είτε ερασιτέχνης είτε επαγγελματίας, νομίζω ότι σας περιόρισε πάρα πολύ όλο αυτό. Μας περιόρισε και η αλήθεια είναι ότι φαίνεται στα μικρότερα παιδιά, γιατί είναι η γενιά του COVID, δεν έχουν ζήσει καθόλου αγώνες. Δηλαδή, τώρα σκέψου να είσαι 12-13 χρονών και να μην έχεις αγωνιστεί, να έχεις κάνει μόνο φιλικούς αγώνες. Να μην έχεις νιώσει πώς είναι το συναίσθημα, το να θέλω να κερδίσω, ακόμα και το να χάνω. Πώς είναι, ρε παιδί μου, να πηγαίνω σε μια διοργάνωση και να φεύγω με τίτλο ή χωρίς τίτλο. Ειδικά όταν πρόκειται για ένα ομαδικό άθλημα, ναι, όπου ακριβώς δεν μπορείς να συναντήσεις τους συναθλητές σου, να προπονηθείτε όλοι μαζί, είναι πολύ δύσκολο. Χάνονται, δεν είναι ατομικό. Χάνονται. Ναι, δεν είναι ατομικό ότι θα κάνω μια προπόνηση μόνος μου και εντάξει. Ήταν δύσκολο. Εντάξει, μια δύσκολη περίοδος τελείωσε νομίζω. Ναι. Μακάρι να μην ξανασυμβεί. Ναι, ερχόμαστε να μην είναι αρχαία περίοδο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω λίγο για τον Κοζάνης. Ναι. Η ιατρική ομάδα δεν παίζει πλέον. Αυτό σαν σε προβληματίζει γενικότερα σαν αθλήτρια της περιοχής? Αναφέραμε και πριν ότι υπάρχουν οικονομικά προβλήματα κλπ. Δύο ομάδες είστε εδώ πέρα στο Χάντμπολ, είναι ο Κοζάνης και ο Εθνικός Κοζάνης. Αυτό ακριβώς. Υπάρχει προβληματισμός ότι μήπως συμβεί και σε εσάς αυτό? Σε όλους, δηλαδή παρότι δεν ανήκουμε στην ίδια ομάδα, είναι δύο σωματεία που είναι φίλοι μεταξύ τους. Γι' αυτό σας είπα και πριν ότι παίζουμε κάθε Πέμπτη αγώνες, δηλαδή έχουμε αυτή τη σχέση, αυτή την οικειότητα μεταξύ μας. Ωστόσο, είναι πολύ θλιβερό για οποιαδήποτε ομάδα ξαφνικά σταματάει να αγωνίζεται. Το ίδιο συμβαίνει και στα πρωταθλήματα των γυναικών στις μικρότερες ηλικίες αυτή τη στιγμή. Δεν διοργανώνονται σε παγκορασίδες Α, παγκορασίδες Β, δηλαδή παιδιά 10 με 13 χρονών δεν έχουν πρωταθλήματα εδώ στην περιοχή μας. Είναι αρκετά μεγάλο το πρόβλημα. Γιατί οι ομάδες δεν συμπληρώνουν για να κατεβούν στις αποστολές. Δηλαδή, άμα έχεις 5 παιδάκια, δεν μπορείς να κατέβεις να κάνεις αγώνα. Και το ίδιο συμβαίνει και τώρα με το αντρικό. Δεν μπορούσαν, δεν είχαν τους οικονομικούς πόρους και τα παιδιά αρχίζουν και φεύγουν. Σου λέει ότι εφόσον δεν μπορώ να αγωνιστώ, ποιος ο λόγος. Και τελικά σταματούν το χάντμπολ, σταματούν να αθλούνται. Που είναι πάρα πολύ θλιβερό από όποια άποψη και να το δεις. Ελπίζω να μην συνεχίσει αυτό το πράγμα, να προσπαθήσουν όλοι οι δημόσιοι φορείς, η περιφέρεια, όποιος μπορεί να στηρίξει, να συνεχίζει να στηρίζει. Γιατί είναι καλό αυτά τα παιδιά να μπορείς να τα κρατήσει, η Κοζάνη τουλάχιστον. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Πες ότι αύριο θέλουμε να κάνουμε μια ομάδα handball, έτσι. Πόσα άτομα θεωρείς ότι είναι ένας αριθμός ατόμων, ας πούμε, που να πεις ότι είναι κομπλέ για να παίξει ένα πρωτάθλημα, ένα τεχνικό πάντα, έτσι. Ωραία. Αρχικά πρέπει να έχεις μια δεκαεξάδα, έτσι. Α. Δηλαδή στις αποστολές μεγαλώνοντας τουλάχιστον, οι γυναίκες πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 άτομα. Okay. Ο λόγος σου ρωτάνε επειδή δεν ξέρει τους κανόνες και θέλει να μάθει και θέλει να οργανώσει μάλλον ομάδα. Λοιπόν, πάει λάουλα. Αρχικά πρέπει να είναι 7 μέσα στο γήπεδο, έτσι. Ξεκινάμε από τα βασικά. Θα αλλά για να μπορείς να έχεις άτομα στην προπόνηση, γιατί αυτό είναι το βασικό. Πολλοί δεν θα μπορούν, είτε θα εργάζονται, είτε θα είναι μικρότεροι και θα έχουν φροντιστήρια κτλ. Άρα πιστεύω ότι για να έχεις μια ομάδα θα πρέπει να έχεις 15 άτομα τουλάχιστον σε ένα τμήμα. Πέσαμε από τα 16. Για 15. Να μπορούν 16, σου λέω, στην καλύτερη η αποστολή πρέπει να είναι 16, δεν μπορούν να πάρουν πάνω. Okay. Αλλά σου λέω, ο ένας είναι άρρωστος, ο άλλος δεν μπορεί, ο άλλος. Τα γνωστά των ομάδων. Okay. Καλό είναι να έχεις 15 παιδιά που να μπορείς να στηρίξεις. Εντάξει, ο Γιάννης την ομάδα που θα φτιάξει νομίζω θα βρει άτομα, δεν έχει πρόβλημα. Το θέμα είναι να βρεις χορηγούς όμως για να κρατήσεις την ομάδα. Ναι, θα είναι παλέμαχη η δική σας η ομάδα και θα κατεβαίνετε έτσι ερασιτεχνικά. Έχουμε όριο ηλικίας. Όχι, δεν έχουμε. Ειδικά στο handball δεν έχουμε όριο ηλικίας. Ορίστε, δεν έχουμε παίχτες. Θα πάρω όλους τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές και τους κάνω handball παίχτες. Ορίστε. Θα γίνει φανατικός του. Άψογα, βρήκαμε και coach. Θα γίνει φανατικός του handball τώρα, περίμενε. Βρε, ένα-δυο αγώνες πρέπει να δει. Θα τον φέρω, μην αγώνες, θα τον φέρω να δει κανέναν αγώνα. Δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω εγώ. Εγώ νομίζω η Αναστασία μας κάλυψε και με το παραπάνω. Ναι, δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο να πεις εσύ. Όχι, κάτι έτσι που δεν αναφέραμε. Τα είπαμε όλα, όχι, τα είπαμε όλα νομίζω. Μας είπε ότι παίζει και μπάσκετ, ορίστε, βγάλαμε μια είδηση. Δεν το ξέραμε αυτό. Είδηση, από κάτω. Στην Αθηνική Ένωση Κοζάνης κιόλας, όταν υπήρχε το Κορασίδες. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Αναστασία, πραγματικά. Να ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστούμε που παραβρέθηκες στην εκπομπή. Και εγώ σας ευχαριστώ, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε, αυτό θέλαμε, να περάσει καλά, να γίνει μια ωραία συζήτηση. Και νομίζω ότι στο μέλλον θα τα ξαναπούμε, δεν ξέρω, από κάποιο άλλο πόστο θα δούμε. Σίγουρα, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, Αναστασία.